Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1961, δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό χώρο του Πειραιά. Ιδρύθηκε από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ηλεκτρολόγος στα πλοία του εμπορικού ναυτικού. Συνέχισα την εταιρεία εγώ από το 1986 και μετά, όταν απολύθηκα από το ναυτικό. Και σήμερα υπάρχει τρίτη γενιά στην εταιρεία που είναι ο αδελφός μου και ο γιος μου. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί πολλές φορές το δύσκολο δεν είναι να ξεκινήσει μια επιχείρηση, αλλά είναι να την διατηρήσεις και να την αναπτύξεις. Στην πορεία της βεβαίως η επιχείρησή μας είχε αρκετές διακυμάνσεις, όπως και η ναυτιλία. Ξέρετε πολλές φορές ότι η ναυτιλία έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, όπως τα λέμε, και εμείς πρέπει να ακολουθούμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Αλλά πάντα η χρηστή και η νοικοκυρεμένη διαχείριση σε προστατεύει από όλες αυτές τις δυσκολίες. Αυτό το οποίο εγώ θα έτσι κρατούσα από όλη αυτή την πορεία είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό το οποίο κάναμε ήταν στα μέτρα των δυνατοτήτων μας. Δηλαδή πάντα ανοίγαμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που μπορούσαμε. Δεν κάναμε άλματα. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε και το σεβασμό του ναυτιλιακού κόσμου που είναι οι κυρίως πελάτες μας. Δημιουργήσαμε προσωπικές σχέσεις και γι' αυτό μπορέσαμε και κρατήσαμε μια οικογενειακή επιχείρηση για πάνω από 50 χρόνια. Θα έλεγα σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο τζίρου, κερδοφορίας και ακόμα και μέσα στην περίοδο της κρίσης καταφέραμε να έχουμε θετικό πρόσημο. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τα λάθη του παρελθόντος, όπως κανείς τα κρίνει, γιατί τα λάθη γίνονται, αν θέλετε, σε πραγματικό χρόνο και υπό τις συνθήκες που έχεις να αντιμετωπίσεις σε κάθε χρονική στιγμή, αποδεικνύονται πολύ σωστές ενέργειες σήμερα. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν κάναμε ποτέ ήταν να δανειστούμε. Λέγαμε ότι πάντα πρέπει η επιχείρησή μας να κινείται με δικά μας χρήματα και η αντίληψή μας είναι ότι το φθηνότερο χρήμα είναι πάντα το δικό σου. Σήμερα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνεται. Όσες επιχειρήσεις έχουν δανεισμό, δυσκολεύονται να διαχειριστούν την κατάσταση, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις πληρωμές τους, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ακόμα και τους φόρους ή τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Εμείς λοιπόν, μη έχοντας κάποιο δανεισμό, μπορούμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να είμαστε συνεπείς. Αυτό το θεωρώ άθλο. Γιατί πολλές επιχειρήσεις σήμερα δεν φοροδιαφεύγουν, φοροαδυνατούν. Αν θέλετε, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν το κάνουν δηλαδή γιατί είναι εξ συστήματος απατεώνες ή έχουν χόμπι τη φοροδιαφυγή, αλλά έχουν πραγματική αδυναμία. Και ιδιαίτερα μετά το 2009, πάρα πολλές υγιείς επιχειρήσεις δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να δοκιμάζονται. Εμείς καταφέραμε αυτή την εξαετία της κρίσης και αυτή την τετραετία του κλεισίματος, αν θέλετε, των τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα και την επιχειρηματικότητα να την ξεπεράσουμε ανώδυνα. Η συμβουλή μου στους νέους επιχειρηματίες είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα να αποφύγουν την επιχειρηματικότητα ανάγκης και να επιλέξουν την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα οι μισοί Έλληνες ψήνουν σουβλάκια για τους άλλους μισούς και οι άλλοι μισοί καφέδες για τους υπόλοιπους. Αυτό δεν είναι επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Επίσης, όταν ξενικιάζετε ένα μαγαζί και ανήκει στην οικογένεια σε κάποιο, αν θέλετε, γονιό ή θείο ή μέλος της οικογένειας, και επειδή δεν μπορούμε να το νοικιάσουμε σήμερα, το ανοίγουμε ξεκινώντας μια δραστηριότητα, χωρίς να έχουμε μελετήσει τι πρόκειται, τι λείπει από αυτή την περιοχή, θεωρώ ότι είναι λάθος, τραγικό. Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα ανάγκης. Και έχουμε διαπιστώσει ότι πάνω από 3 χρόνια αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν διάρκεια ζωής και μάλιστα θα σας πω ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είτε χρησιμοποιούν το εφάπαξ κάποιου γονιού, το οποίο βεβαίως αναλώνεται σε πράγματα τα οποία δεν έχουν ανταπόδοση, χρεώνεται ο νέος, κράτη τον οποίο απογοητεύει, φεσώνει και την αγορά και κλείνει τον κύκλο με το χειρότερο τρόπο. Αυτό λοιπόν εγώ που θα συμβούλευα τους νέους επιχειρηματίες είναι να δούνε, πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιήσουν τη γεωβάση. Και τι είναι αυτό? Είναι η οικονομική γεωγραφία. Έχουμε καταρτήσει ένα χάρτη που αποτυπώνει σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική την επιχειρηματικότητα. Πόσο επιχειρηματικότητα έχουμε, πού την έχουμε και πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί. Αυτό είναι ουσιαστικά, αυτή είναι μια δωρεάν έρευνα αγοράς για ένα νέο, να δει σε μια περιοχή τι
δραστηριότητα λείπει και πού υπάρχει κορεσμός. Εάν πάει κανείς να επενδύσει σε περιοχές που υπάρχει κορεσμός, είναι βέβαιο ότι το ποσοστό αποτυχίας θα είναι πολύ μεγάλο. Αυτό λοιπόν το προσφέρουμε εμείς σαν ΕΣΕ και μάλιστα δεν είναι κάτι το οποίο κοστίζει, γιατί υπάρχει έδρα στο Πολυτεχνείο οικονομικής γεωγραφίας. Καιρός λοιπόν είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που έχουμε και ειδικά τα νέα παιδιά. Δεύτερη συμβουλή. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούνε πάρα πολύ την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Είναι ο μόνος κλάδος που μέσα στην κρίση είχε αύξηση τζίρου 600 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2013. Υπάρχουν 6 εκατομμύρια πελάτες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο τζίρος ξεπερνάει τα 5,5 δις ετησίως και υπάρχουν μόνο 5,500 επιχειρήσεις. Και επειδή η νεολαία μας το διαδίκτυο το παίζει στα δάχτυλα, πραγματικά είναι ένας χώρος που μπορεί να ασχοληθεί και μάλιστα να ξεπεράσει και τα σύνορα της χώρας μας. Δηλαδή δεν απευθύνεται στον Έλληνα καταναλωτή που ξέρουμε ότι η τσέπη του είναι πολύ περιορισμένη και οι δυνατότητές του, υπάρχει μια συρρήκνωση, ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν των ελληνικών προϊόντων, τα οποία είναι και τα πετρελαιοειδή μέσα, εν πάση περιπτώσει δεν βγάζουμε ακόμα πετρέλαιο, αλλά μπορεί να βγάλουμε στο μέλλον. Αυτό που κάνουμε είναι το διηλίζουμε βεβαίως και βγάζουμε παράγωγα του πετρελαίου, τα οποία επανεξάγουμε. Από τα 13 δις έφτασαν τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ, διπλασιάστηκαν δηλαδή από το 2004. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Όμως είδαμε μία κόπωση στο τέλος του 2013 με μία μείωση της τάξης του 26% και του 14% το Δεκέμβριο. Τι σημαίνει αυτό? Το 26% μάλιστα ήταν κατά την περίοδο της θερινής περίοδου. Γιατί αυξήθηκε η εσωτερική ζήτηση, μειωθήκαν οι εξαγωγές. Που σημαίνει ότι δεν αυξήσαμε την παραγωγή μας για να σταθεροποιήσουμε τις εξαγωγές. Δεν έχουμε λοιπόν φτάσει σε ένα επίπεδο να έχουμε την ποσότητα ελληνικών προϊόντων που μπορούμε να εξάγουμε σε σταθερή βάση. Γιατί η εξαγωγή απαιτεί συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα. Και αυτά λείπουν ακόμα από την ελληνική παραγωγή. Ως προς τα ελληνικά προϊόντα, σαφέστατα υπερέχουμε σε ποιότητα. Όμως θα πρέπει να πάμε και σε κάποιες, θα πρέπει να πάμε σε ένα trademark. Θα πρέπει να έχουμε ένα σήμα ποιότητας, το οποίο αυτό είναι σε μια διαδικασία, νομίζω ολοκληρώνει τώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός των ημερών, φαντάζομαι ότι θα έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα υπάρχουν κάποια standards. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παροτρύνουμε τα νέα παιδιά από μικροεισαγωγής που μπορεί να είναι προϊόντων και τα οποία καταναλώνουν στην εσωτερική αγορά να γίνουν μικροεξαγωγής. Θα πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή σε μικρή κλίμακα. Όλη η Ευρώπη λέει think small first. Εμείς ξαφνικά φανταζόμαστε γίγαντες. Δεν μπορούν, τα μεγέθη της οικονομίας μας είναι τέτοια που επιβάλλουν, αν θέλετε, να σκεφτόμαστε σε μικρή κλίμακα, να μετατρέψουμε τους μικροεισαγωγείς σε μικροεξαγωγείς, σύμφωνα με τις ποσότητες που διαθέτουμε και να μπορέσουμε να στέλνουμε τα ελληνικά προϊόντα των τουριστών που, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι επισκέπτες στη χώρα μας, να μπορούμε να τους τα στέλνουμε και το χειμώνα σπίτι τους. Εγώ στα παιδιά του Λυκείου θα έλεγα ότι θα πρέπει να διαλέξουν αυτό που τους λέει η καρδιά τους. Σήμερα άλλωστε είναι πολύ δύσκολο κανείς να δώσει συμβουλές και ειδικά από τη δική μας τη γενιά που εγώ θα θεωρώ ότι αποτύχαμε. Γιατί πραγματικά παραλάβαμε πάρα πολλά πράγματα από τους γονείς μας. Έτσι, λίγα πολλά δεν έχει σημασία. Και από μια γενιά η οποία πέρασε και ένα πόλεμο στο τέλος. Και εμείς παραδίδουμε πολύ λίγα στα παιδιά μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ εγωιστές για να δίνουμε συμβουλές στα παιδιά μας το τι θα κάνουν στο μέλλον, όταν εμείς δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε το παρόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τα παιδιά μας να επιλέξουν μόνα τους. Εγώ πιστεύω, έχω εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά και πολλές φορές έχουν περισσότερη ωριμότητα από ό,τι είχαμε εμείς τις εποχές που υπερδανειζόμασταν και υπερκαταναλώναμε. Θεωρώ ότι όλοι οι φορείς και ειδικά οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να στοχεύσουμε πώς θα μπορέσουμε να υπάρξει μια σύζευξη της μαθητείας με την απασχόληση, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την απασχόληση. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος μας, γιατί εμείς έχουμε τις θέσεις εργασίας και η τριτοβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα η εκπαίδευση έχει τους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται να μπουν στον χώρο εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Σαν ΕΣΕ, πρώτα απ' όλα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν τους νέους. Δηλαδή, πώς θα απορροφήσουμε την ανεργία. Είναι ντροπή, αν θέλετε, και αρνητικό ρεκόρ για εμάς, 6 στους 10 νέους μας να είναι άνεργοι. Θεωρώ ότι είναι ντροπή και για την Ευρώπη αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν? Λέμε
ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 26 εκατομμύρια άνεργοι και υπάρχουν 24 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάβει ένα νέο άνεργο, έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας της. Στην Ελλάδα έχουμε 1.350.000 ανεργούς αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι νέοι και γυναίκες σε δεύτερη, αν θέλετε, κατηγορία. Και έχουμε ακόμα ζωντανές 728.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν αυτές οι 728.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις προλάβουν ένα νέο άνεργο επιστήμονα, Έλληνα επιστήμονα, που δυστυχώς παίρνει 511 ευρώ ή 586 αν είναι πάνω των 25, θα μειώσουμε την ανεργία κατά 50%. Αυτό πρέπει να μπει στα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Όπως το κράτος δίνει, αν θέλετε, 48 δόσεις σε μια επιχείρηση, δηλαδή μια παράταση ζωής τετραετίας, και εμείς θα πρέπει να το ανταποδώσουμε με 24 μήνες απασχόλησης ενός νέου παιδιού, του οποίου θα επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα και πρέπει να γίνει μια σύζευξη αυτών των προγραμμάτων. Ως προς το επιμελητήριο εδώ του Πειραιά, θα σας πω ότι γι' αυτό μπορούμε να καμαρώνουμε, τουλάχιστον το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ. Έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο, τον οποίο το λέμε επιχειρηματική λέσχη, και τον διαθέτουμε στους νέους επιχειρηματίες που ξεκινούν τώρα τη σταδιοδρομία τους, πριν μπουν στη διαδικασία να αποκτήσουν έδρα επαγγελματική, να έχουν κάποια έξοδα που μπορεί, όπως είπατε και εσείς, αν δεν έχουν το κεφάλαιο από πριν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Να μπουν πρώτα απ' όλα στο Youth Guarantee πρόγραμμα, το οποίο τους δίνει 10.000 ευρώ για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, και εμείς τους παραχωρούμε το χώρο δωρεάν για όσο χρόνο θέλουν να ξεκινήσουν εδώ τη δραστηριότητα, να δουν εάν πράγματι έχει αντικείμενο, εάν πράγματι έχει προοπτική, αν πράγματι έχει μέλλον, χωρίς να έχουν το παραμικρό έξοδο, και να μπορέσουν έτσι να στήσουν την επιχείρησή τους. Και δεν θα είναι μόνο για startups, όπως τα λέμε πλέον, θα είναι και για restarts, για αυτούς που επανεκκινούν να κάνουν κάτι άλλο, και ακόμα αν θέλετε και για follow-ups, δηλαδή αυτούς που συνεχίζουν κάποια επιχειρηματικότητα και θεωρώ ότι έχουν και μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί φέρουν και κάποια βάρη οικογενειακής επιχείρησης ή κάποιας επιχείρησης που συνεχίζουν και θα πρέπει να τα αποπληρώσουν. Θεωρώ ότι η κάθε επιχείρηση με το να προσλάβει ένα νέο άνεργο ουσιαστικά, εντάξει, δίνει ένα στίγμα, αν θέλετε, κοινωνικής συνοχής. Σαφέστατα είναι μια κοινωνική, αν θέλετε, ανταπόκριση στο πρόβλημά μας, αλλά και η ίδια επιχείρηση έχει ωφέλη. Γιατί φανταστείτε σε μια μικρομεσαία επιχείρηση που κατά μέσο όρο απασχολούν 2-3 άτομα, να μπει ένας νέος επιστήμονας. Τι πνοή θα δώσει? Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μια εμπορική επιχείρηση έχει ένα κατάστημα, ένα σημείο πώλησης. Έρχεται ένα νέο παιδί και ξαφνικά δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα σε αυτό. Και δίνει τη δυνατότητα να πουλάει η επιχείρηση αυτή μέσω διαδικτύου. Έχω ένα παράδειγμα στα Γρεβενά, ήταν ένα κοσματοπολείο της γειτονιάς. Ήρθε ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος είχε σπουδάσει ηλεκτρονικό εμπόριο, τους άνοιξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και αυτή η επιχείρηση κάνει 2,5 εκατομμύρια εξαγωγές στη Γαλλία, παραδοσιακό κόσμημα σήμερα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ένας νέος επιστήμονας μπορεί να δώσει ωφέλη, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο το κοινωνικό έργο καταλήγει σε επιχειρηματική δράση στο τέλος. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα. Εγώ πιστεύω ότι ο στόχος της κάθε εταιρείας και της δικιάς μας συμπεριλαμβανομένης, είναι να υπάρχει πρόοδος. Δηλαδή, όταν βλέπεις στασιμότητα, στεναχωριέσαι. Και προσπαθείς να βρεις διεξόδους, να βρεις νέα προϊόντα, εάν κάνεις εμπόριο, να κάνεις εισαγωγές, να κάνεις εξαγωγές. Στον χώρο τον οποίο εμείς δραστηριοποιούμε θα είναι και ο εξαγωγικός τομέας. Και επίσης θα πρέπει να πω ότι το εμπόριο δεν περιορίζεται στο λιανεμπόριο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το εμπόριο της βιτρίνας, αυτό που βλέπουμε σε ένα κατάστημα λιανικής σε κάποιο κεντρικό δρόμο. Υπάρχει το χονδρικό εμπόριο, υπάρχει το διαμετακομιστικό εμπόριο, και επειδή είμαστε στον Πειραιά, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το λιμάνι του Πειραιά γίνεται ένας κόμβος διαμετακομιστικού εμπορίου, που παραδοσιακά η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, είχε αυτό το πλεονέκτημα, δηλαδή συνέδεε πάντα την Ανατολή με τη Δύση, τα στάρια της Ρωσίας προς την Ευρώπη και αντίστροφα κτλ. Αρχίζουμε λοιπόν να παίζουμε πλέον σε ένα διεθνές παιχνίδι διαμετακομιστικού εμπορίου. Έχουμε global players σε αυτόν τον κλάδο, όπως είναι η Costco, που είναι ένας παγκόσμιος παίκτης στον χώρο αυτό. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Επίσης είναι το εφοδιαστικό εμπόριο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ναυτιλία με 3.500 ελληνόκτητα πλοία, τα οποία είναι 3.500 εργοστάσια και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο.
Εκεί είναι ένας χώρος και εκεί θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι θα παρότεινα και πάρα πολλούς νέους να ασχοληθούν με την ναυτιλία. Και σαν ναυτική, γιατί η ελληνική ναυτοσύνη πραγματικά είναι πολύ ψηλά παγκοσμίως, αλλά και γενικότερα σε χώρους όπως είναι το chartering, όπως είναι οι ασφάλειες πλοίων, όπως είναι, αν θέλετε, όλα τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα, τα οποία σήμερα απασχολούν 200.000 εργαζόμενους. Θα πρέπει δηλαδή τον Πειραιά να το κάνουμε ένα city. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μεταφέρουμε, αν θέλετε, αυτή την επιχειρηματικότητα του Λονδίνου, που ένα κομμάτι μεγάλο είναι δικό μας, εδώ, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει και ένα φορολογικό πλαίσιο που θα προστατεύει τον εφοπλισμό. Γιατί ο εφοπλισμός είναι παγκόσμιος παίκτης και, έχει, αν θέλετε, διακινεί, όπως λέμε, τα κεφάλαια του χελιδονιού. Μπορούν να πετάξουν από τη μία, από τον ένα τόπο στον άλλον, μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια ώρα. Λοιπόν, καλό είναι να μην τρομάσουμε τον εφοπλισμό, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό κομμάτι. Όπως και ο τουρισμός, η ναυτιλία, νομίζω, φέρνει 18 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια, στη χώρα. Τώρα έχει πέσει στα 13, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος, τι, οπωσδήποτε να το περιορίσουμε. Άλλωστε, μορφωτικό επίπεδο των νέων μας είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, δεν υπάρχει σήμερα παιδί να μην έχει πτυχίο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κριτήριο, αλλά εκ των πραγμάτων, όταν κάποιος ενδιαφέρεται για να ασχοληθεί, να απασχοληθεί, είτε με μισθωτή εργασία ή ως νέος επιχειρηματίας, έχει πάρα πολλά προσόντα. Και πολύ περισσότερα προσόντα της δικής μας της γενιάς, θα έλεγα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η εξειδίκευση αποκτάται. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχει γεννητής. Πολλές φορές πάει ένας νέος να ζητήσει δουλειά και του λένε: έχεις προηγούμενη εμπειρία. Μα πώς μπορεί να έχει προηγούμενη εμπειρία? Έτσι. Γι' αυτό και θέλουμε να συνδέσουμε το θέμα της απασχόλησης με την εργασιακή εμπειρία. Και εκεί είναι ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Δηλαδή, να μπορεί να γίνεται αυτή η εξειδίκευση στον χώρο της εργασίας. Δεν γίνεται εξειδίκευση στα θρανία. Μεταξύ της μισθωτής απασχόλησης. Γιατί θα πρέπει να απορροφήσουμε όλη αυτή την ανεργία των νέων σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η μισθωτή απασχόληση και η άλλη επιχειρηματικότητα. Εμένα, αν με ρωτάτε, η άποψή μου και η γνώμη μου μπορεί να μην είναι, αν θέλετε, έτσι αντικειμενική, να είναι καθαρά υποκειμενική, είναι ότι θα έστρεφα τους νέους στην επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι, πάρα πολλοί κλάδοι, τους οποίους νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν τους έχουμε αξιοποιήσει όσο πρέπει. Δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά επαγγέλματα που ειδικά οι νέοι Έλληνες επιστήμονες, τα νέα παιδιά, η νεολαία μας, μπορούν να τα καταφέρουν περίφημα.